αξιότιμη προσκεκλημένη προς αποφυγή παραλήψεων. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, θέλω να συγχαρώ την Ομοσπονδία Κυπριακών Οργανώσεων Ελλάδας, την Ένωση Κυπρίων Ελλάδας και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών της Κυπριακής Δημοκρατίας για την οργάνωση εδώ στην Αθήνα της έκθεσης φωτογραφίας και έργων του ζωγράφου Βασίλη Προκόπου και της εκδήλωσης υπό τον τίτλο 45 χρόνια κατοχής. Συγχαρώ επίσης την Κυπριακή Πρεσβεία και το Σπίτι της Κύπρου που όπως πάντα στηρίζουν ενεργά αυτές τις πρωτοβουλίες, αυτές τις εκδηλώσεις. Αυτές οι εκδηλώσεις, πέραν του ότι κρατούν ζωντανό το κυπριακό πρόβλημα μέσα στον μητροπολιτικό ελληνισμό, σφυριλατούν τους ακατάλληλους εθνικούς δεσμούς Κύπρου-Ελλάδας και θεμελιώνουν την αναγκαία, όσο ποτέ ίσως άλλοτε, εθνική ομοψυχία. Κυρίες και κύριοι, νοσιολογιότατε, ευρισκόμενος εδώ, μεταφέρω το μήνυμα πως η Κύπρος που αγάπησαν ο Καζαντζάκης, ο Σεφέρης, ο Ρίτσος, ο Ελίτης, μαζί τους ολόκληρος ο ελληνικός λαός, συνεχίζει μέσα στην δίνη και της θύελλας και της θύελλας τον αγώνα της εθνικής επιβίωσης. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι στην Κύπρο θα συνεχίσει να ακούεται βαριά η φωνή σαν το περπάτημα καματερού εκεί στις φλέβες του ουρανού, στο κύλισμα της θάλασσας μαζί με τη φωνή του Σεφέρη και του Μακρυγιάννη. Η γης δεν έχει κρικέλια για να την πάρουν στον ώμο και να φύγουν, μήτε μπορούν, όσο κι αν είναι διψασμένοι, να γλυκάνουν το πέλαγο με νερό μισό δράμι. Απ' εδώ στην Αθήνα αποτείουμε ακόμα φόρο τιμής στους Ελλαδίτες που αγωνίστηκαν και έπεσαν για την Κύπρο ή στην Κύπρο, στους νεκρούς των διαδηλώσεων στην Αθήνα, κατά την διάρκεια του Κυπριακού Απελευθερωτικού Αγώνα και σε εκείνους που έπεσαν στην Κύπρο το 1964 στην Τηλιρία και το 1974 πολεμώντας ή παραμένουν αγνοούμενοι στον Πενταδάκτυλο, στην Κερίνια και στις μάχες της Ελδίκ, στην άνηση και προδομένη μάχη με τον ξένο εισβολέα. Είναι συγκλονιστικό και είναι φαινόμενο στην παγκόσμια ιστορία ότι 45 χρόνια μετά την εισβολή κυδεύουμε ακόμα νεκρούς αγνοούμενους που τα οστά τους ταυτοποιούνται θύματα μιας βάρβαρης συμπεριφοράς, αφού πρόκειται για ομήρους και εχμαλώτους που δολοφονήθηκαν ψυχρό από τον τουρκικό στρατό ή παραδόθηκαν σε ατάκτους που ενήργησαν ως εντεταλμένοι θύτες.